First of all, you're welcome to this beautiful country. Άστο εδώ, πάνω στο γραφείο του. Από εδώ, έλε. Ναι, και πάρε αυτή την καρακάξα από πάνω. Ναι. Καλά, με τα χαρά σ' αυτή. Έτσι, μπράβο. Έλα, από εδώ. Σιγά, ρε. Καλά, βρε ζών. Τι έχεις βάλει εδώ μέσα. Ξεμεσιάστηκα, να πούμε. Θα δεις. Θα του πέσει βαρύ. Το πλεώνασμα. Καλέ, τι κάνετε εκεί? Ετοιμάζουμε πρωταπριλιάτικη φάρσα στον Μπαλούρδο. Αχ, θέλω κι εγώ πλεώνασμα. Το έχω ανάγκη. Έλα βρε κουτό που το έχεις εσύ ανάγκη. Αφού εσύ ξεχυλίζεις από πλεώνασμα. Ναι. Ηλυθιότητας, ζωντόβολο. Τι έκπληξη ήταν αυτή πρωί-πρωί, από τι ώρα τον φέρατε τον Υπουργό? Προσπαθούμε να... Είχαμε κανονίσει να είναι λίγο αργότερα, αλλά ήρθε νωρίς. Οπότε... Όχι, έχουμε τα προβλήματα της υγείας από όρθου βαθέως. Σημαντικό για την υγεία τις 8.30 ώρα και μετά και δεν μπορώ. Ακούστε τώρα γιατί την πέσανε όλοι στον Μπαλτζάκο, ας να το πούμε κι αυτό. Δεν προλάβαινε. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Εγώ βιάζομαι, αλλά θα το πω. Λοιπόν, ακούω. Το ονομασχέδιο θα μπει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Καλώ εγώ το πράγμα θα ψηφιστεί σε 2 εβδομάδες. Α, θα πληρωθώ τι ευκαιρίε του. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Όχι, έχουμε τα προβλήματα τη υγεία από όρθου βαθέως. Για την υγεία από τι 8.30 ώρα και μετά και δεν μπορώ. Εγώ λοιπόν καταρχήν για να τα ξεκαθαρίζουμε. Θέλω αυτοτελώς να κρίνομαι όταν είμαι στην έδρα. Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαι στην έδρα, είμαι Νέα Δημοκρατία, είναι τιμή μου και υπερηφάνεια μου, απευθύνομαι στους πολίτες με βάση αυτή την ιδεολογία και με αυτήν εκλέγομαι και με αυτήν θα ξαναεκλεγώ. Σας είπα, ο γραμματέας είναι, συντονίζει όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Ισχυρή και θέση, να δημιουργεί προβλήματα. Και όταν εγώ, για αυτές τους λόγους, Είχα πει ότι σκέφτομαι να αποχωρήσω. Το είπατε, οι κύριοι αυτοί άνοιγαν σαμπάνιες εκείνη τη μέρα στο Συμβούλιο. Άλλος βουλευτής που μπορεί να φύγει. Λέγω ότι καταφέραμε να διώξουμε τη Μακρύ. Άλλος βουλευτής... Για ποιο λόγο λοιπόν ένας βουλευτής, όπως λέτε εσείς και είπατε, που είναι στο ίδιο κόμμα, θα ήθελε να με διώξει από το κόμμα. Η ύφεση ήδη ξεπερνιέται. Και πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ανάκαμψη. Η ανεργία ήδη ανακόπτεται. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μειώνεται. 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σωρολόπ. 4, 5. Χρόνια πολλά, καλή πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Καιρός να ρίξουμε κι εμείς καμία. Πρωταπριλιά, σας την έφερα. Σε τι, ότι θα δώσει καμία στην απεργία? Όχι, όχι! Για την πρωτομαγιά πήγαινε το αστείο! Αλλά είστε αργοί! Δεν το πιάσατε με τη μία του χωρατό! Τι σε ντούκι είναι αυτό! Με τις 5 κλειδαριές! Είναι το πλεόνασμα της κυβέρνησης! Το έφερε κούριερ από το γραφείο του υπουργού σου! Και πρώτον θέλω να πω πολύ φιλικά και όχι προσωπικά. Ο δικός σας αντιπρόεδρος τι αισθάνεστε ότι είναι? Με τα χαράς. Το πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρω. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει. Το πεζοδρόμιο δεν θα το επιτρέψουμε να κάνει κουμάντο στην Αθήνα. Έτσι. Για να συνεννοούμεθα. Ακούσατε τι σας λέω? Εμείς μαζί με μια μεγάλη ομάδα αθελοντών αναλάβαμε την πρωτοβουλία να κατεβάσουμε τις αφίσες, να πάρουμε την Αθήνα στα χέρια μας με συγκεκριμένες δράσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ρήπαση του περιβάλλοντος, η ασέβεια στον πολίτη ή η υποβάθμιση της ζωής μας. Ήρθε το πλεώνασμα!
Τι είναι αυτά? Τούβλα. Τι είμαι, κανένας οικοδόμος? Έχω δουλειά εγώ. Είμαι ένστολος. Α, και παξιμάδια. Θα είναι αυτά του τζαμτζή. Φαίνονται πολύ νόστιμα. Δηλαδή, πάλι σκατά σου δώσαμε ένα φασμπαλουρδό. Πρώτα απριλιά, ρε! Ορίστε, κανένας κούριερ δεν το έφερε αυτό. Σιριζέος πράκτορας ήτανε. Προβοκάτσια. Έριξε και την Άννα μου κάτω, ο βρωμιάρη. Α! Έμεινα! Λουμπάγκο! Α! Πονάς. Λίγο! Στον αυχένα! Τι να είναι άραγε! Μαλάκα που σε δέρνει. Α, αν θες φάρμακο, δεν θα δυσκολευτείς να το βρεις. Υπάρχουν παντού. Να, πήγαινε σε ένα μπακάλικο, ας πούμε. Θα το βρεις στα τυριά, π.χ. Στο σούπερ μάρκετ! Στο σούπερ μάρκετ! Θα βρείτε φρέσκα, λαχταρίστα, μήλα, μπανάνες και χάπια! Έχω μισή φά! Έχω μισή φά! Για περάστε! Είναι κεφάτι, ψωνίζει το γενοσύμα. Παντοπόλιο ή αυθονία! Είμαι ο κύριος Στεφανός! Πόσο το ήθελα! Ναι! Πόσα κουτιά μαρμελάδα! Θα τα βάλω, ναι! Και μακαρόνια! Και σοκολάτες για τα παιδιά! Και ζαμπών! Ετοιμάζω την παραγγελία! Και τι στέλνω! Πώς φέρεις ζαμπών! Ζαμπών! Έτσι το λέτε σπίτι σας! Θα βάλω ζαμπών! Θα βάλω ζαμπών! Θα τα τυλίξω με κάτι καλό! Μη σιφά και Άγιος ο Θεός! Μη σιφά και Άγιος ο Θεός! Το έξυπνο φάρμακο! Δίπλα στα τύρια! Δίπλα στα τύρια! Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια αγαπημένα. Λάκι με λένε μένα, ναι. Ρινούλα λένε μένα. Γι' αυτό δεν έχω κανένα κόμπλεξ να πω ότι εμείς θέλουμε η Αθήνα να είναι προορισμός για τον αθηναϊκό τρόπο ζωής. Ο αθηναϊκός τρόπος ζωής είναι κουλτούρα, είναι στάση, είναι ιδέα, είναι άποψη, είναι αντίληψη, είναι καθημερινότητα. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Άρης Πιλιοτόπουλος, δήμαρχος υψηλής αισθητικής. Για μια πόλη μοντέλο, ανοίγουμε κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, μανικιούρ, πεντικιούρ, σπα σέντερ, σολάριουμ για άψογο μαύρισμα. Ψηφίζουμε για δήμαρχο τον Άρη και κάνουμε την πόλη μας μανάρι. Με κάθε ψήφο στον Άρη Σπηλιοτόπουλο, δωρώ ένα μπότοξ με τόπου. Άρη Αλάνη, σκίς τον κακλαμάνι. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση, κατά Σιριζέων δωρούμενος. Τώρα να δείτε τι τους ετοιμάζω. Λοιπόν, έτοιμα τα θέματα. Άντε, τύπος ήταν να τελειώνουμε καμιά ώρα. Μου έχει βγει Παναγία. Α, δεν θέλω τέτοια τώρα που κάνω αγιασμό. Χαλάει το φενξού. Αχ, με συγχωρείτε. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Πάω να τα ξανατυπώσω. Κανόνισε, μη χαθεί η δουλειά. Τη δουλεύω από προχθές το απόγευμα. Αν τη χάσουμε, δεν βγαίνει εκπομπή απόψε και από αύριο όλοι στον ΟΑΕ. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Καλή πρωταπριλιά! Αχ! Αχ! Πάει το δελτίο! Πάει! Πρόλαβες, Μπουρλό! Πες μου ότι δεν πρόλαβες! Wow. Όχι! Όχι! Θα σε ξεμαλιάσω, Μωρή Ρουφιάνα! Δεν το έκανα εγώ! Ποιος το έκανε, ρε Κίθια! Μιλήστε! Το ένα τάλογο θα είναι άσπρο σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 35%
του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Εάν δεν είχαμε σώσει το 75% του εισοδήματος, αλλά είχαμε κρατήσει το 25%, θα ήταν καλά. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην δήμαρχος, γίνεται νυν και ΑΗ. Ο αντάρτης δήμαρχος παίρνει τα κουμπούρια του και ανεβαίνει στο λόφο του Στρέφη, κηρύζοντας το δεύτερο αντάρτικο. Νικήτας Κακλαμάνης, τα καρό και τα ριγέ, όλο θα θες να βάνεις. Με κάθε ψήφο, δώρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο άκαυτο. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά, η πρώτη ήταν το 2012, που έχουμε αποτέλεσμα καλύτερο από τους στόχους. Η Ελλάδα της κρίσης από το 9 μέχρι σήμερα είναι πρώτη σε μεταρρυθμίσεις. Είναι πρώτη στην αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μιλάμε για ανάκαμψη, από του χρόνου θα έχουμε θετικό ρυθμό. Έχουμε φύγει πια από τη διακεκαυμένη ζώνη της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ. Και προχθές όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός απ' έξω. Και είναι κατάδειλο εις το πρόσωπό του τι δοκιμασίες και τι έχει περάσει μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών. Έχουν γίνει ερείπια για όσους μπορούν να ξέρουν και να καταλάβουν. Από τις αγωνίες για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτό που ελέγεται, ως ελέγεται και εμείς είπαμε τουλάχιστον είναι το μη χείρον, το βέλτιστο. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα τηλεβρέστο είναι κοντά σας. Άλλο ένα παιχνίδι που θα μοιράσει 500 ευρώ στον νικητή. Αρκεί να τολμήσει να παίξει. Πάρτε τώρα τηλέφωνο στον αριθμό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Τι κάνεις εκεί, καλέ! Παίρνω τηλέφωνο για να παίξω να κερδίσω λεφτά! Ναι, μη φας. Όχι, δεν θα φάω, αφού σας είπα, πάω να παίξω. Η λέξη που ψάχνουμε σήμερα είναι ήδη πίσω μου σε αναγραμματισμό. Με ενημερώνουν ότι έχουμε τον πρώτο μας παίκτη. Καλησπέρα σας! Ναι. Καλησπέρα σας! Παίρνω τηλέφωνο για να κερδίσω! Μάλιστα! Μήπως έχετε βρει τη λέξη? Ναι! Μήπως είναι μακαρόνι! Πώς να είναι μακαρόνι? Με κόκκινη σάλτσα! Τι λέτε καλέ! Δεν προκύπτουν τα γράμματα! Κάντε μια προσπάθεια ακόμη! Ναι! Αμέσως μισό λεπτό! Συνάδελφοι, βοηθήστε με! Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνει η μητέρα μου. Η μητέρα μου πιάνει τα χ**ίδια 3-3. Πάντα τα πιάνεις 3-3 τα χ**ίδια, εντάξει. Αν μπορέσεις, γιατί λιστράνε πάρα πολύ. Τα βουτάς μέσα στο... Να το ένα έφυγε, δεν πειράζει, 2-2. Τα βουτάς μέσα στο κουρκούτι και τα ρίχνεις στο τηγάνι. Η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους και τους Έλληνες πολίτες ότι δεν παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Φυσικά. Η πιθανότητα πλέον για εκλογές έχει αποφευχθεί, κύριε Υπουργέ. Το σκέφτεται, το συζητάει η κυβέρνηση, υπάρχει καμία ενδεχόμενο. Καμία περίπτωση κατηγορηματικά όχι. Δεν μιλάω μόνο για επαναληπτικές. Εγώ μιλάω γενικότερα για εκλογές. Αν η κυβέρνηση σκέφτεται να κεφαλαιοποιήσει, για παράδειγμα, αυτό που πιστώνεται αυτή την περίοδο για να πάει σε εκλογές. Ακόμα πιο κατηγορηματικά. Σας λέω, αποκλείεται. Πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές, που πρέπει να γίνουν το 2016, ναι, πρέπει να εξαντλήσει τετραετία, θα συγκρουστούν δύο κόσμοι. Ο κόσμος ο οποίος είναι με το λαϊκισμό, είναι με την εύκολη λύση, αυτός που χαϊδεύει η αυτιά, που μας οδήγησε εδώ πέρα εμπολής, και ένας άλλος κόσμος ο οποίος θέλει να έχει μια άλλη. Ποιο 16, κύριε Κεφαλογιάννη μου. Εδώ 16. Συζητούν αν μπορούν μετά τον Ιούνιο να στηρίξουν την κυβέρνηση, αν υπάρχουν σε νέο κόμμα. Κύριε Καμπουράκη, ακούστε, μετά τις εκλογές, ευρωεκλογές, τα μηνύματα της κυβέρνησης ο κόσμος μας έχει στείλει σε όλους. Και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Θα καταγράφετε και εσείς, θα καταγράφει και οι έρευνες κοινή γνώμη. Μετά τον Ιούνιο, πάλι η κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση Σαμαρά, πάλι στην κυβέρνηση θα είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, πάλι η Βουλή θα έχει την ίδια σύνθεση. Δεν είναι πρόκριμα για εθνικές εκλογές. Είναι φρέσκα! Εδώ, ελάτε! Τα είχα πια! Στα σούπερ μάρκετ! Εδώ! Πάρε!
Ξυφομαχία, ξυφομαχία. Θα το τυλίξω, θα το τυλίξω. Θα πάρουμε και από εδώ τίποτα. Έχουμε ζάχαρο. Όλα. Χοληστερίνη. Ναι, ναι, λίγο, όλα. Έλα, από εδώ σε έχω. Για τον πονοκέφαλο, για τη διάρρεια, για το φύχα. Είναι κεφάτες, ψωμίζουν το γενώσιμο. Έλα, εδώ. Μαζί με λίγο τυρί. Εδώ, γεια σας. Έλα, κυρίως, ας τη ρακή κάτω. Εδώ. Θα πάρουμε με τα νεριά. Πώς. Θέλω. Θες και στη ρακή να σου βάλω χάπι. Τώρα σε φτιάξω. Εδώ το καλό το χάπι. Χάπια παντού. Τι είναι αυτό. Μισηφά, μισηφά, αυτά του σούπερ μάρκετ. Όχι, όχι, σε φοβάμαι σένα. Παντοπολίων ή αυθονία, παρακαλώ. Μακαρνάχετε. Τι να έχουμε. Άφωνα. Ευχαριστώ. Ο κ. Στέφανος είμαι. Τι θα πάρουμε. Μήπως είναι εύκολο να μου δώσετε το Γιάννη. Ποιο Γιάννη. Στο Στουρνάρα. Να σου δώσω τον Άδωνη που είναι πιο εύκαιρος. Πάει από εδώ και από εκεί. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Πρέπει να απαντήσετε. Έχουμε κι άλλους παίκτες στις γραμμές μας. Να τους πείτε να περιμένουν. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Και άμα δεν προλάβω να παίξω, θα σας ξεφτυλίσω. Θα σας βγάλω στα μανταλάκια. Μην εκβιάζει τον κόσμο, ρε Ουγγανέ. Δεν είναι κόσμος αυτή. Τηλεόραση. Θα μας πείτε, κύριε. Βεβαίως. Η λέξη είναι. Λυπάμαι, κύριε, αργείτε πάρα πολύ και πρέπει να κλείσω. Μη μου λες εμένα θα με κλείσεις. Είσαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. Εγώ είμαι αστυνομικός και μάλιστα σαμαρικός αστυνομικός. Θα παίξω. Αλλιώς θα έρθω εκεί και θα σε παγκλαρώσω. Παλιοθήλικο. Μάλιστα, κύριε. Πείτε μας τη λέξη. Τη βρήκα. Τη βρήκα. Ποια είναι η σωστή λέξη. Κουράδα. Μα τι λες, άνθρωπέ μου, πού την είδες την κουράδα. Δίπλα σας. Άμα βάλετε τα γράμματα στη σειρά, σχηματίζετε μια κουράδα δίπλα σας. Μην τολμήσετε να με αδικήσετε, έχω κερδίσει. Θα έρθω εκεί, θα τα κάνω λαμπόγιαλο. Νομίζω έχει δίκιο. Αυτή πρέπει να είναι η σωστή λέξη. Άμα τα βάλεις στη σειρά, βγαίνει. Λυπάμαι, κύριε, η σωστή λέξη είναι αρκούδα. Κατά στα μούτρα σου, μωρή που είναι αρκούδα. Σ' είχα καταλάβει εγώ από την αρχή. ΣΥΡΙΖΕΑ είναι. Θα σε συλλάβω. Τσόκαρο. Κουράδα είναι η σωστή λέξη. Όχι αρκούδα. Σιγά μην είναι και ελέφαντας. Σαχλοκούδωνο. Ελένη, κοίτα αυτό, αυτό που σου έλεγα με την πίτσα. Κοίτα αυτό, έλα εδώ, έλα εδώ, Ελενάρα. Φτιάξε μας. Τι να σε φτιάξω, εσύ πρέπει να με φτιάξει. Τι είναι αυτό το εργαλείο. Να το, σου έλεγα η πίτσα από κάτω και το πλατό από πάνω. Σαπα ρε. Να το. Για Παρασκευή πίτσα, για τους λάτρες της πίτσα, είναι η ιδανική συσκευή. Θέλετε ο ελληνικός λαός να αναδείξει μια κυβέρνηση η οποία θα ακυρώσει το μνημόνιο. Μα εμείς θέλουμε το ταχύτερο δυνατό να βγούμε από το μνημόνιο, να έχει πάψει να ισχύει το μνημόνιο. Τι θα απογίνεται, κύριε Τσίπρα, χωρίς μνημόνιο. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Στηρίζουμε Γκαμπρίλ Σακελαρίδη, ελέγχουμε την εξουσία. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Σακελαρίδη, είσαι μανία, δεν είσαι ουτοπία. Λευτεριά στον Άγιο. Μη μου πεις ότι παίρνεις για να ξαναπαίξεις. Την έχω βάλει στο μάτι την παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Θα την ξεφτυλίσω. Έχω δει τη λέξη. Η λέξη που ψάχνουμε τώρα είναι αυτή που βλέπετε πίσω μου. Παίζουμε για 500 ευρώ, αρκεί να βρείτε τον αναγραμματισμό. Έχουμε την πρώτη γραμμούλα στον αέρα. Ναι, καλησπέρα. Δεν είμαι γραμμούλα, ο Μπελούρδος είμαι. Εγώ που με αδικήσατε πριν με την κουράδα που ήταν πίσω σας. Πάλι εσείς. Τι έκπληξη. Ναι, και αυτή τη φορά θα είμαι ο νικητής του παιχνιδιού. Έχετε βρει τη λέξη. Τι ευχάριστο, μπορείτε να μας την πείτε. Ναι, βέβαια. Η λέξη είναι. Μα τι λέτε, κύριε, είστε ηλίθιος. Περί τι ερώτηση. Μα να το φαίνεται. Αν βάλετε τα γράμματα στη σειρά, βγαίνουν τα αρχίδια πίσω σας. Πάλι δίκιο έχει. Τι αρχίδια μου λέτε, κύριε, σωστή λέξη είναι χαϊδάρι. Σιγά μην είναι και χολαργός. Μου την έχετε στημένη. Πάλι με αδικείτε. Θα σε συλλάβω, μωρή πόρνη. Τα στοιχεία σου γρήγορα. Δείξε μου ταυτότητά σου. Θα σε κλείσω στη φυλακή. Εκεί μέσα θα σαπίσεις. Πλαμένη. Τι
Τι έχω εδώ. Τι έχεις. Μπορώ να το βάλω στο σπίτι μου στο ταβάνι. Στο σπίτι μου, συγκουταγμένη καλέ. Απολώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάει και το πόδι λίγο. Πάει και την γάμπα. Αυτό της Λάουρα δεν το περίμενα. Αυτό της Λάουρα δεν μου αρέσει. Γοργόνα. Γοργόνα. Στη στεριά όμως. Δεν ξέρω. Δεν είναι βόδι, είναι καταλύες, είναι ο Λιάγκας της Μαργαρίας. Όχι, το νιώθει κιόλας. Αυτό είναι το. Αλλά γιατί φοράς το ίδιο μαγιό συνέχεια. Οικονομική κρίση, ρε Σιφέη. Το πρωτογενές αποτέλεσμα στη γενική κυβέρνηση ήταν πλεονασματικό και ανήλθε στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2014, το πρωτογενές πλεόνασμα σε τροποποιημένη ταμιακή βάση διαμορφώθηκε περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ψηφίζουμε Ηλία Κασιδιάρη. Όχι στην Αθήνα της αποκέντρωση. Ναι στην Αθήνα στρατόπεδο συγκέντρωση. Δωρεάν όπλα και τσεκούρια σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Εφαρμόζουμε το θεσμό του φασίστα της γειτονιάς. Καθημερινές επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες, ομοφιλόφιλους, δηλαδή γκέι, αντιφασίστες, κομμουνιστές, αναρχικούς, απεργούς και καλλιτέχνες. Δακοτέ στο Κασιδιάρι, το κεφάλι μη σου πάρει. Γεια σας, γεια σας. Τι θα πάρουμε, Αφότηρο, ε? Αφότηρο. Τι χαπάκι να βάλω μέσα. Φτιάχνει τη γεύση. Πώς θα φτιάξω. Εδώ. Ότι πάσχουμε, σας βλέπω λίγο. Πάσχουσα. Όλα τα φάρμακα εδώ μέσα. Επιτέλους. Δουλεύει το κράτος. Μα να μου λέτε. Έχετε αντίθετη γνώμη. Για το κράτος. Έχω. Σφάξε με. Έλα να το πασπαλίσω λίγο. Εδώ. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Τώρα καλύτερο. Τώρα καλύτερο. Έλα, είναι φρέσκα, σπαρταράνε. Έχεις βήχα. Είναι καλό. Σόδα, έχεις. Θα χωνέψουμε το περίσσιο σοβαρά. Όχι, αυτοκτονία έχω άμα θες. Α, ωραία. Έλα, δικό σου. Σε καλημεριά. Κεράσω, φάρμακο. Τι φάρμακο. Ωραία, μέλι, θα πάρω. Θα πάρεις και μέλι. Πάρε και αυτό, να με θυμηθείς. Δεν παίρνω φάρμακα. Τίποτα. Όχι. Σιριζέος είστε. Ποιο κράτος. Δεν σας νοιάζει πως πάει το κράτος. Ζήτω Σαμαράς να πούμε. Ζήτω Σαμαρά. Τα κερατά του στο τραγείο. Πάρτε και αυτό, με θυμηθείτε. Μαζί με το μέλι. Θα αρέσει και στη γυναίκα, έλα. Παίρνει ένα σου κατάρτι, πέντε μέρες κατάρτι. Ξεκίνησαν δηλαδή τα φάρμακα μέσω σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι. Δεν το βλέπεις. Ε, βέβαια, πώς δεν το βλέπω. Αλίμονο. Τα μη συνταγογραφούμενα που λέμε. Έτσι, ακριβώς αγάπη μου. Πού θα πληρώσω. Εδώ, στην κοπέλα. Σαμαρά. Την παγκλάρωσα τη ρουφιάνα, κι ας μην είναι καθαρίστρια. Λοιπόν, όσο εγώ παγκλαρώνω, εσείς κατουράτε, τρώτε και κάντε ό,τι κάνει ο κόσμος σπίτι του. Και μετά, πάλι εδώ, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωδάτε, καρδιά μου πως αντέ. Ο Απρίλης είναι Σουηδός. Τι λες καλέ. Αφού τον είπες ξανθό, ξανθή είναι Σουηδή. Γιατί δεν είπες Απρίλη μου μελαχρινέ ή Απρίλη μου μαυριδερέ. Ή Απρίλη μου μαύρε και άραχνε. Παιδιά, ας κρατήσουμε ένα επίπεδο και ας ρίξουμε τους τόνους. Τους έριξε. Στημένο δεν για να ρίξουμε τους τόνους, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα σημαντικά πράγματα από το να αναλογιστούμε με τον κυπατζή το κλείσω. Τον κυπατζή Δήμου, επαναλαμβάνω τρεις φορές το λέω. Να το κλείσω το θέμα. Κλείσω το ότι η ελληνική επανάσταση πράγματι, ναι. Άντε να πούμε με το απολυφάδι της Μπουμπουλίνας, το κουτικό απολυφάδι της Μπουμπουλίνας, άντε να πεθάνεις ρε πουθενά αλλού, άντε γύρι την κάσα, άντε γύρι την κάσα να τελειώνουμε. Μας έσκασες πια 50 χρόνια στο κεφάλι μας είσαι. Και τι έκανες, πήρες τρία τουρκικά βραβεία με την τουρκάρα γυναίκα σου. Άντε να χαθείς από εκεί. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Γιώργος Καμίνης, ο νυν μνημονιακός δήμαρχος, για πάντα μνημονιακός δήμαρχος. Μέσα σε μία τετραετία
τετραπλασιάσαμε τους άστεγους και καθημερινά υποστηρίζουμε περισσότερους από 9 συμπολίτες μας στην καθημερινή αγωνία για επιβίωση. Η στήριξη του ΠΑΣΟΚ δεν μας τρομάζει. Η στήριξη της ΔΗΜΑΡ δεν είναι ντροπή. Με Γιώργο Καμίνη, τίποτα όρθιο δεν θα μείνει. Σου υπόσχομαι ότι η νέα νοοτροπία, Νίκο, είναι ειλικρίνεια, σταθερότητα. Και πάμε μπροστά και με αυτά τα πράγματα και με νέους ανθρώπους, με αισιοδοξία, να είσαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε. Η Ελλάδα θα νικήσει. Γιάννη, εσύ τι καταλαβαίνεις από όλα αυτά? Σήμερα εγώ ειλικρινά, μετά την πρώτη μέρα των συζητήσεων, λέω και πάλι, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πραγματικά κατανοείται. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ απορώ ειλικρινά και δηλαδή, έχω αρχίσει και δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Κατάλαβες γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Απορώ γιατί ετέθη το θέμα. Ειλικρινά απορώ. Ειλικρινά εμένα με αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν κατάλαβα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Γιατί το καταλάβει αυτό το πράγμα? Ο κόσμος με ξέρει πια και ξέρει ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι κάτι παράξενο συμβαίνει. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Σε 20 μέρες έχουμε Πάσχα. Σας το λέω από τώρα. Εγώ θα πάρω άδεια να πάω στο χωριό μου. Πρέπει να κρατήσω τον επιτάφιο. Τον κρατάω κάθε χρόνο για να πάρω την ευλογία του Θεού. Και, την έχεις? Δεν φαίνεται. Βέβαια, ξεχυλίζεις ευλογία. Πρέπει να διασκεδάζει αφάνταστα ο Θεός μαζί σου. Που δεν ξέρετε. Με πήρε τηλέφωνο. Δεχόμαστε την έννοια του ανταγωνισμού. Μακάρι, δεν έχει νόημα να συζητάμε για λεφτά. Εδώ είμαστε να τα δούμε, γιατί ξέρετε κάτι. Χθες, μιλώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, όταν του είπαμε. Δεν μου κατάλαβε, παιδί μου, τι σου. Τι έχεις διαφωνία από αυτόν. Ναι, μπαμπά. Τώρα, δόξα σου, Θεοδωρή. Κοβό και τύρια. Και φαρμακό. Τώρα καλύτερα. Εδώ. Θα γίνει πικαντικό το τυρί, το φαρμακό τυρί. Είναι έτοιμο. Και απόδειξη. Τσάμπα σας ήρθε. Εδώ. Έλα κυρία, έτοιμη σε έχω. Και καλά και εύθυνα. Ή εσύ. Υπογλώσιο, ένα τέτοιο μέσα στο κρασί, θα με θυμηθείς. Ναι. Δοκιμάστε το στο σπίτι, τώρα επιτρέπετε. Κάνεις να σηκωθείς μετά το κρεβάτι. Είχε λεπέλη. Άσε καλά, ζήτω Σαμαράς. Ζήτω Σαμαράς. Ναι, δικός μας. Ναι. Άσε καλά, να σου φιλήσω το χέρι. Γεια σου, ανθρωπέ μου. Γερά. Δικός μας, Νέα Δημοκρατία πόσα χρόνια? 80 χρόνια. 80 χρόνια ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία? Ναι. Πόσα σου μπροστά με σένα? Να το μεταλαμπαδεύσεις τα εγγόνια σου αυτό. Ναι, αμέ. Τι έχεις εδώ, και φασόλια πήρες? Ναι. Και φασόλια και κρασί? Ναι. Θα σε πάει αίμα. Δεν θα πάει από πέσιμο ο κύριος. Το πέσιμο το γλίτωσες με τα φασόλια, να ξέρεις. Γλίτωσες το πέσιμο. Να μαζί σου Σαμαράς. Πλεώνασμα είναι αυτό? Ναι. Έχει το πλεώνασμα. Έλα, πάρε και αυτό. Όχι, πράγμα. Πλεώνασμα. Πάσε καλά. Κάνε και ένα προσκύνημα εδώ με την ευκαιρία να φιλήσεις. Ναι. Ζήτω Σαμαράς. Φιλάς, Ζήτω. Εσύ κι εγώ, με δημαργό, νύχτα περπατήσαμε μαζί. Εγώ κι εσύ, τα άστρα χρυσή, γύρω μας ραντίσανε βροχή.